Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας την κυρία Σταματία Καραγεωργίου Πάπιστα με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία ενός βιβλίου της που φέρει ως τίτλο την τουρκική λέξη «ντονούς». Εξηγήσαμε στην προηγούμενη ότι σημαίνει επιστροφή. Στη σημερινή θα καταλάβουμε πολύ καλύτερα γιατί η συγγραφέας επέλεξε αυτόν τον τίτλο για το ιστορικό της μυθιστόρημα. Για όσους δεν παρακολούθησαν την προηγούμενη εκπομπή, παρουσιάζουμε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Καραγεωργίου. Γεννήθηκε στην Έδεσα και μεγάλωσε στην ακριτική Φλόρινα. Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εγκληματολογία στο Πάντιο. Μιλά 5 γλώσσες. Εργάστηκε σε τράπεζα, φτάνοντας μέχρι τη θέση της Διευθύντριας. Είναι μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι συγγραφέας μυθιστορημάτων με εμφανή αγάπη στις ιστορικές συνθήκες που πλαισιώνουν τους ήρωές της. Έχει δημοσιεύσει ως τώρα τα ακόλουθα έργα. «Για τους καρπούς της Ακακίας» μυθιστόρημα. «Ο ξύλινος σταυρός» ιστορικό μυθιστόρημα. Το παρουσιάσαμε σε παλαιότερη εκπομπή μας. «Κόνιτσα» στα Αγιασμένα Χνάρια του Αγίου Παϊσίου, η βιογραφία έκδοσης του Δήμου Κόνιτσας. Το τελευταίο του βιβλίο, το «ντονούς», έχει ως θέμα την κρίση ταυτότητας στη σύγχρονη Τουρκία και σε αυτή θα αναφερθούμε σήμερα. Επίσης, έχει συγγράψει το ιστορικό των 1000 χρόνων ζωής της Ιεράς Μονής Ταγιάδων, έχει επιμεληθεί τη λογοτεχνική απόδοση της μετάφρασης στα ελληνικά του μεθυσταρήματος του Henri Guénon, με τίτλο «Φελίνης», το διήγημά της με τίτλο «Με άσπρη κυμολία», όπως και η μεταφορά του στο ομώνυμο θεατρικό, βραβεύτηκαν το 2017 από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων στα πλαίσια του 8ου Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού. Πολλά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Κυρία Καραγεωργίου, αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι το μυθιστόρημά σας το ιστορικό περιλαμβάνει 3 χρονικές περίοδους, την πρώτη της γενοκτονίας, την δεύτερη των Σεπτεμβριανών στην Κωνσταντινούπολη και την τρίτη της σύγχρονης Τουρκίας. Σήμερα θα αναλύσουμε τις 2, καθώς είχαμε καλύψει την πρώτη και ξεκινώ με το ερώτημα, με την εδραίωση του Κεμάλ στην εξουσία, ποιες μεταβολές προέκυψαν στο σύγχρονο τουρκικό κράτος. Γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές ότι επιχειρήθηκε να επιβληθεί ένας εκδυτικισμός, κάτι για το οποίο εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της χώρας δεν ήταν έτοιμη. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, καταρχήν καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου, συγγνώμη, παρασύρθηκα από το θέμα. Ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, δεν ήταν έτοιμη το πλαίσιο του εκδοτικισμού γενικά της καινούργιας εθνικής ταυτότητας που θέλησε ο Κεμάλ να επιβάλλει, εφαρμόστηκε με πάρα πολύ ασφυκτικό τρόπο. Δεν επιτρέπεται να είσαι τίποτε άλλο από Τούρκος Μουσουλμάνος και να έχεις πολιτικό κράτος, κοσμικό κράτος, κοσμική διακυβέρνηση και δυτική προοπτική. Αυτό ήταν το πλαίσιο στο οποίο έπρεπε όλοι να υποταχθούν. Όλα τα στοιχεία, όλα τα υπόλοιπα έπρεπε να συνενωθούν κάτω από αυτό που ο Κεμάλ ουσιαστικά, οι νεότουρκοι αρχικά και κυρίως ο Κεμάλ είχαν επιλέξει ως νέα εθνική τουρκική ταυτότητα. Και ενώ μιλούμε για μια απόπειρα εκδυτικισμού, έχουμε μια στιγνή δικτατορία στην οποία επιχειρείται ακόμη και η αλωτρίωση του μουσουλμανικού πληθυσμού από παραδοσιακά στοιχεία. Αναφέρω ορισμένα επί τροχάδιν, πέρα από την καθιέρωση του λατινικού αλφαβήτου, την επιβολή κάποιων δυτικών ηθών και την απαγόρευση της μαντήλας, τη μονογαμία, κάτι το οποίο αντίκειται προς τον Ισλαμικό νόμο. Και στο σημείο αυτό, για να γίνουμε κατανοητοί, θα προβάλλω μια μικρή ταινία ενός συγχρόνου Τούρκου σκηνοθέτη, στην οποία ασκείται
πολύ έντονη η κριτική με μία διάθεση σατυρική κατά της απόπειρας του Κεμάλ να αλλοιώσει το χαρακτήρα του τουρκικού λαού. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει την ταινία. Simonlarında dunanıyorum, yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı bestekarları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verri. Franz Suatit Bernd. Frank Derrick Coppin. Richard Wanger. Jomemes Varmemis. Hoyer Inter Jink. Tichenhenkong. Kolsksel. Antonin Ağut Urak. Kostel. Westherher. Jean'ın Spatin Boş. Johan. Masten. Son. Böyle köylü gibi türkü nerede söylüyorsunuz? Siz köylü müsünüz? Batılı olacağız. Çağdaş olacağız. Modern olacağız. Mutlu olacağız. Resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin? Mutlu ol bakın. Mutlu ol kardeşim. Mutlu ol. Bekliyorum. Mutlu ol. Ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum. Mutlu ol mutlu. Hi yap bize bakalım. Niye mutsuz musun bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana kardeşim. Mutlu ol. Mutlu ol. Batılı söyle. Mozart. Kap çalınacak. Ama Mozart çalınacak. Onu da çalarız. Bence bu batı değil. Mozart'ın 40. senfonisi. Sazla batı olur mu lan? Vivid von Beethoven çalacaksın. Olur. Kapsa, benim niye bu hoşuma gidiyor? Bu garp mı lan? Beethoven'ın 9. senfonisi bu. Kalenin bedenleri de, kalenin bedenleri, koy verin gidenleri de. Beethoven böyle güzel mi lan? Koy verin gidenleri,
başıma. Şinanay, 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 yavrum. Κυρία Καραγεωργίου, αυτή είναι μία σύγχρονη παραγωγή στην Τουρκία. Τι δείχνει αυτό, ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αρνούνται τον εκδυτικισμό και μάλιστα μεταξύ ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη? Όχι ακριβώς. Έχει περάσει πλέον μέσα του. Απλά διακομωδούν, θα έλεγα, και αυτό που θέλουν να επισημάνουν είναι το αυστηρό πλαίσιο και ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο εκδυτικισμός επιβλήθηκε. Ακριβώς επειδή στην Τουρκία, στη Νέα Τουρκία, δεν υπήρχε κανένα κοινό χαρακτηριστικό για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το καινούριο έθνος, ούτε καταγωγή, ούτε γλώσσα, ούτε κουλτούρα, ούτε καν θρήσκευμα, γιατί και μέσα στο Ισλάμ υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις, σουνίτες, σιίτες, μπεκτασίδες, αλεβίτες. Η επιλογή του Κεμάλ δεν έδινε στους πολίτες καμία άλλη επιλογή να είναι πέρα από αυτό που έχει επιλεχθεί να είναι. Και βέβαια η κουλτούρα, η μουσική που διακομωδεί η ταινία είναι ένα στοιχείο ακριβώς που δείχνει το πώς πορεύτηκε η Τουρκία με απόλυτο τρόπο από το οποιοδήποτε επίπεδο είχε προς αυτό που ήθελε ο Κεμάλ. Παρόμοιες πιέσεις έγιναν σε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της καταγωγής, δηλαδή να προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι, πέρα από τη διακομόδηση της ταινίας που είδαμε. Να σου επιβάλλουν ένα επίθετο, να σου επιβάλλουν μία ιστορία, για να απαρνηθείς, να ξεχάσεις την όποια καταγωγή σου. Να σου επιβάλλουν μια γλώσσα. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από πάρα πολύ νωρίς. Αμέσως μόλις τελείωσε το θέμα με τις γενοκτονίες και την ανταλλαγή των πληθυσμών, έχουμε όλες αυτές τις συντονισμένες προσπάθειες της νέας Τουρκίας να επιβάλλει ακριβώς αυτήν την ταυτότητα σε όλους, ανεξαρτήτως. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι ίσως ο Κεμάλ να διδάχθηκε από τις αρχικές προσπάθειες του δυτικού εθνικισμού να μορφώσουν καθαρά εθνικά κράτη. Αλλά όμως εκεί απέτυχε παταγωδός η προσπάθεια και κατέληξαν τελικά στην αστικού τύπου δημοκρατία, σε αντίθεση με τον Κεμάλ, ο οποίος είχε ένα αυταρχικό, απολυταρχικό καθεστώς και δίωξε ακόμη και πολιτικούς αντιπάλους, μεταξύ των οποίων και τους συμμάχους του κατά τον αγώνα κομμουνιστές. Απέναντι στο Ισλάμ όμως, ήθελα να ρωτήσω, γιατί αυτό είναι και το πλέον σημαντικό, με τα μέτρα που έλαβε και συγκεκριμένα το πλέον σημαντικό για τους μουσουλμάνους, την μονογαμία, δεν υπήρξαν αντιδράσεις? Εντάξει. Υπάρχει μία διαφορά στον τρόπο που ο Κεμάλ επιβάλλει μια εθνική ταυτότητα και σε αυτό που στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να σπρώχνεται, αλλά δείχνει να εξελίσσεται φυσιολογικά. Είναι μια ιστορική συνέπεια η αντικατάσταση των μεγάλων αυτοκρατοριών από κράτη με εθνικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είχαν, τα κράτη, τα καινούργια που δημιουργήθηκαν, είχαν ένα πλαίσιο, είχαν ήδη μια ταυτότητα για να ακουμπήσουν. Μπορεί να μην ήταν στον αυστηρό βαθμό που θέλει ο Ηρόδοτος για τον ορισμό του έθνους, που απαιτείται κοινή καταγωγή, κοινή κουλτούρα, κοινή θρησκεία, κοινή γλώσσα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες θεωρήσεις περί έθνους, πολύ πιο χαλαρές, οι οποίες δεν ασκούν αυτήν την πίεση που άσκησε ο Κεμάλ προκειμένου να το φτιάξει εξ αρχής, γιατί όπως είπαμε πριν, δεν υπήρχε η κοινή του βάση. Το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε απλά και μόνο γιατί ήταν το πιο εκτεταμένο στοιχείο στους πληθυσμούς. Γι' αυτό επιλέχθηκε ως βάση και γι' αυτό το λόγο έγιναν οι γενοκτονίες, για να απαλλαγεί από ό,τι διέφερε ως προς τη βάση αυτή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είχε ανάγκη το σουνιτικό Ισλάμ για να αποτελεί τη βάση του, αλλά δεν ήθελε να δώσει στο Ισλάμ και αρκετή δύναμη ώστε να κάνει τον έλεγχο, γιατί φοβότανε την αραβική επιρροή. Δυστυχώς, ο μουσουλμανισμός και αραβική επίδραση, αραβική γλώσσα είναι πάρα πολύ στενά συνυφασμένα. Ο ορισμός που έδωσε το Εθνικό Σύμφωνο, μόλις ο Κεμάλ έδειξε να σταθεροποιείται λίγο στην εξουσία του τον Ιανουάριο του 1920, ορίζει την Τουρκία ως τη χώρα όπου κατοικούν μη Άραβες μουσουλμάνοι. Ο πρώτος ορισμός
της Τουρκίας και των Τούρκων πατά σε μια άρνηση. Κάτι που ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί. Είναι μια από τις πολλές αντιθέσεις που ακόμα συναντάμε στην Τουρκία. Όπως είπατε κι εσείς, όπως υπονοήσατε, η επιλογή του Ισλάμ δεν έγινε από αφοσίωση στο Ισλάμ. Και γι' αυτό ακριβώς εξ αρχής θέλησε να το περιορίσει. Βγάζοντας την αραβική επίδραση επ' έξω, είχε μια μεγαλύτερη άνεση κινήσεων. Είχε ήδη οργανώσει τον τρόπο να φυλάξει τα νότα του ως προς τις τυχόν αντιδράσεις σε κάποιες τέτοιες συνήθειες, όπως είναι η Μανδύλα, για παράδειγμα. Σε λιγότερο βαθμό η μονογαμία, η οποία δεν απαγορεύτηκε τελείως, απλά υπερίσχυσε ο πολιτικός γάμος. Στον πολιτικό γάμο επιβάλλεται η μονογαμία, δεν απαγορεύτηκε τελείως ένας θρησκευτικός γάμος που επιτρεπόταν να έχεις με θρησκευτικό γάμο μια δεύτερη, μια τρίτη, μια τέταρτη η γυναίκα. Απλά το δυτικό πρότυπο και η καινούργια κουλτούρα έκλειναν και προς αυτή την κατεύθυνση, ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος, είναι πολύ έξοδο. Αφού δεν το έκαναν οι πλούσιοι που μπορούσαν να συντηρήσουν μια δεύτερη, μια τρίτη οικογένεια, πώς θα το κάνουν οι φτωχότεροι που δεν είχαν και την οικονομική κριτήρια, να το πω έτσι. Κατανοητά όλα αυτά και ενδιαφέροντα. Και τώρα μου ήρθε στη σκέψη να θέσω το ερώτημα. Θεωρείται αδύνατο στην Τουρκία να πραγματοποιηθεί ό,τι πραγματοποιήθηκε στο Ιράν με την επανάσταση του Χομεϊνί? Είναι διαφορετική η βάση του Ισλάμ στην Τουρκία? Και ως εκ τούτου, γιατί θα έρθουμε στη συνέχεια να δούμε πώς έρχονται οι Ισλαμιστές στην εξουσία. Και θα σας κάνω και άλλα παρόμοια ερωτήματα τότε. Οι Ισλαμιστές έρχονται στην εξουσία με άλλο τρόπο, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάποια τέτοια εξέλιξη, αν παραμείνει έτσι. Θα επανέλθουμε στο τέλος της εκπομπής πάνω στο θέμα αυτό, να προχωρήσουμε σε άλλα, για να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Στην προσπάθεια αυτή, όπως είπατε, να δημιουργηθεί το ομοιογενές έθνος, στο οποίο όλοι θα έχουν την ίδια πίστη, άσχετα αν δεν μας ενδιαφέρει η πίστη, την ίδια εθνική συνείδηση και την ίδια γλώσσα, βλέπω ότι δημιουργείται η ανάδυση της εθνικής συνείδησης στους Κούρδους, που αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη σύγχρονη Τουρκία. Άρα η βία πάντοτε οδηγεί σε αποτέλεσματα τα οποία εξ αρχής δεν μπορούν να συλλάβουν εκείνοι που πιστεύουν ότι όλα είναι εύκολα. Ναι, οι Κούρδοι είναι το πρώτο στοιχείο που αντέδρασε, ακριβώς γιατί έχουν μια πληθώρα χαρακτηριστικών που αμέσως ένιωσαν να καταπατούνται. Οι εξεγέρσεις των Κούρδων άρχισαν από πάρα πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 20, από το 24-25 έχουμε εξεγέρσεις Κούρδων, οι οποίες βέβαια καταστέλλονται από τότε με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο. Και μάλιστα για πάρα πολλές δεκαετίες αυτό που συνέβαινε στις περιοχές του μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από 10-20 χρόνια, ήταν ένας ακήρυκτος πόλεμος. Δηλαδή, ήταν πολύ βαρύ για αυτούς να τους απαγορεύεται με μια η γλώσσα τους, η κουλτούρα τους, οι ιδιαιτερότητές τους, τα ονόματά τους. Επίσης υπήρχε μια παντελής άρνηση της Τουρκίας εξ αρχής να αποδεχτεί και την ύπαρξή τους ακόμα ως μια ομάδα που διέφερε. Γιατί αυτό, μια αρχή που επιβλήθηκε από την ευθύς εξ αρχής από τον Κεμάλ, μέσω της προπαγάνδας να περάσει στο λαό η έννοια του εμείς και οι άλλοι. Το εμείς ήταν η έννοια η οποία ταυτιζόταν πάντα με το καλό, το ηθικό, τον πατριώτη, την δικαιοσύνη. Το «η άλλη» ήταν η έννοια που πάντα ταυτιζόταν με τον προδότη, τον εχθρό, την ανηθικότητα, την αδικία. Περνούσε λοιπόν μέσα στο λαό αυτό, με όλες αυτές τις επιλογές των κεμαλιστών, και ό,τι διέφερε απλά έπρεπε να πάψει να υπάρχει. Δηλαδή έχουμε, ακόμα και μετά το τέλος, θα λέγαμε, αυτού του ακήρυκτου πολέμου, όταν σταμάτησαν πια αυτές οι τόσο βίαιες επεμβάσεις στον χώρο των Κούρδων, έχουμε εγκύκλιο από το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών προς την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, όπου ορίζει εν τέλει
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι όροι για την περιγραφή εθνικά ευαίσθητων θεμάτων, όπως λέει η εγκύκλιος. Απαγορεύεται όρος αυτονομιστική δράση. Δεν μπορούν να το λένε στην κρατική τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Οι όροι εξέγερση, κουδική εξέγερση, αγώνας για την ελευθερία, ένοπλος αγώνας, θα πρέπει να αντικατασταθούν με την έκφραση τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης, απαγορεύονται οι όροι Κούρδος, Κουρδική φυλή, Τούρκοι κουρδικής καταγωγής και Κούρδοι πολίτες. Αντικαθίσταται όλοι από τον όρο Τούρκος πολίτης προς περαιτέρω διευκρινήσεις. Αν αυτά συμβαίνουν το 2001, φανταστείτε τι υπέστη αυτός ο πληθυσμός όλες τις προηγούμενες χρονιές. Ένα πακέτο που είχε διωγμούς, βία, εκενώσεις χωριών και πολλά άλλα. Επειδή η δράση φέρνει αντίδραση, σήμερα έχουμε στην Τουρκία έναν πληθυσμό, έναν κουρδικό πληθυσμό, ο οποίος είναι ακόμα κατά πολύ μαχητικά στοιχεία, θα έλεγα. Και να αναφέρουμε και δύο άλλους σημαντικούς παράγοντες στην προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Το ένα είναι η εθνικιστική οργάνωση των γκρίζων λύκων και το δεύτερο είναι η μυστική αστυνομία, η πανταχού παρούσα, όχι μόνο στο ιστορικό της Τουρκίας, αλλά και στις άλλες χώρες στις οποίες υπάρχουν Τούρκοι μετανάστες. Πού είναι σημαντικό το ποσοστό των συγχρόνων Τούρκων που επιδοκιμάζουν πρακτικές των γκρίζων λύκων? Τους αναφέρετε πάρα πολύ στο μυθιστόρημά σας. Δεν το αναφέρω ακριβώς σαν γκρίζους λύκους, γιατί έχουν και αυτοί τις αποχρώσεις τους και τις διάρκειες τους, διάφορους τρόπους τους οποίους δραστηριοποιούνται. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να δω τον τουρκικό εθνικισμό γενικά σαν κάτι ανεξάρτητο και σαν κάτι αυτόνομο. Ήταν πάντα από την πρώτη μέρα της Νέας Τουρκίας το εργαλείο που χρησιμοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις. Πρώτο για να επιβάλλουν τη νέα ταυτότητα του Κεμάλ και δεύτερο για να διατηρήσουν την εξουσία τους. Υπ' αυτή την έννοια το αναφέρω στο βιβλίο και αυτό πιστεύω ότι σημαίνει ακόμα στη σύγχρονη Τουρκία. Γι' αυτό θα δούμε και συνέχεια και ο Ερντογάν δεν τους έκανε πέρα τους γκρίζους λύκους, αλλά τους αξιοποίησε με τη σειρά του. Έτσι. Όχι βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Να προχωρήσουμε όμως να λίγο ακόμα. Πλέον, ναι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο. Δεν έχουν καταργηθεί ακόμη στην Τουρκία οι βασικές αρχές του κεμαλισμού. Και η βασική αρχή του κεμαλισμού, το θεμέλιο της Τουρκίας μέχρι σήμερα, είναι ο τουρκικός εθνικισμός, ο οποίος κατά τις αρχές του κεμαλισμού είναι η απόλυτη λύση σε όλα τα προβλήματα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ό,τι πάει να στραβώσει στην Τουρκία, αντιμετωπίζεται με μία έξαρση εθνικιστικού κινήματος. Και αφού περάσουμε στο θέμα που δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο, την λεγόμενη Συμφωνία Ελληνοτουρκικής Φιλίας του 30, και την μετά από αυτή η πρόταση του Βενιζέλου να δοθεί το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης στον Μουσταφά Κεμάλ. Και αφού περάσω στην στάση που κράτησε η Τουρκία, η πανέξυπνη στάση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί δεν επανέλαβε το σφάλμα της ένταξής της στον πόλεμο όπως συνέβη στον πρώτο, και αφού επωφελήθηκε από την κατάσταση αυτή, όχι βέβαια για να προχωρήσει σε νέα γενοκτονία, αλλά να αφαιμάξει οικονομικά το ελληνικό στοιχείο που είχε απομείνει στην Κωνσταντινούπολη και στα Πέριξ, φτάσαμε μετά τον πόλεμο στην ένταξη και των δύο χωρών, Ελλάδος και Τουρκίας, στο ΝΑΤΟ. Εκ των πρώτων χωρών που εντάχθηκαν στη συμμαχία. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σταθούμε λίγο και να μιλήσουμε και για τη δική μας πολιτική από την εποχή του Βενιζέλου μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας καλλιεργήθηκε στο λαό μας η εντύπωση ότι τώρα είμαστε καλά, ουέ και αλίμονο αν επανέλθουν οι Ισλαμιστές στην εξουσία. Και νομίζω ότι ακόμη και σήμερα η πλειοψηφία των Ελλήνων το αποδέχεται αυτό, αν και οι Ισλαμιστές ανήλθαν και έδειξαν δείγματα γραφής επί αρκετές τετραετίες. Ναι, λοιπόν, βέβαια, έχουμε αρκετά θέματα σε βάθος χρόνου, έτσι όπως τα θέσατε.
Καταρχήν, η πολιτική της Τουρκίας, ανεξάρτητα το ποιος είναι στην κυβέρνηση, είναι ίδια, είναι συγκεκριμένη και πάντα οργανωμένη σε βάθος αρκετών δεκαετιών. Αναφέρατε το σύμφωνο ελληνοτουρκικής φιλίας με τον Βενιζέλο του 1930. Μια μεγάλη επιτυχία του Κεμάλ, προσωπική μου εκτίμηση βέβαια, ο οποίος αφού τακτοποίησε το θέμα που εκκρεμούσε με την Ελλάδα, βρίσκει την ευκαιρία να στραφεί κατά των Εβραίων. Μάλιστα με τον ίδιο τρόπο που στράφηκε κατά των Αρμενίων στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Αρμένοι ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κράτος να τους υπερασπιστεί. Ορμάει σε μια σαρωτική γενοκτονία που ήταν η πρόβα τζενεράλε για τη γενοκτονία των Ρωμιών. Εδώ τώρα λοιπόν, στο 1934, προχωρά σε ένα ξεκαθάρισμα των Εβραίων. Έχουμε ένα πογκρόμ κατά των Εβραίων στις 28 Ιουνίου 1934, που είναι η πρόβα τζενεράλε για αυτό που θα ακολουθήσει 20 χρόνια μετά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία πάντα βαδίζει βάση σκεπτικού. Ήταν ο στόχος της το ξεκαθάρισμα των άλλων, αυτό δεν τελείωσε με τις γενοκτονίες. Στη συνέχεια, όπως είπατε εσείς, έχουμε το βαρύ του Βεργισή. Σε μια στιγμή, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η Ελλάδα βρίσκεται υπό γερμανική κατοχή και δεν μπορεί να αντιδράσει, επιβάλλει μια βαρύτατη φορολογία σε όλους τους μη μουσουλμάνους. Ήταν κυρίως Έλληνες. Και μάλιστα η φορολογία αυτή επιβάλλεται ακόμα και σε αυτούς που, οι οποίοι ήταν Έλληνες υπήκοοι, που σύμφωνα με την νομοθεσία της, την εγχώρια νομοθεσία της, υπήρχε άλλο φορολογικό καθεστώς για τους ξένους υπηκόους. Για να εξηγήσουμε λοιπόν για τους τηλεθεατές τι ήταν αυτό το Βαρλίκ Βεργισί. Ήταν ένας φόρος περιουσίας, ο οποίος ήταν αστρονομικός, βαρύτατος για τους μη μουσουλμάνους, συμβολικός θα έλεγα για τους μουσουλμάνους, υπολογιζόταν εντελώς αυθαίρετα, δεν παρήχετο η δυνατότητα ένστασης, απαιτούνταν άμεση καταβολή εντός λίγων ημερών, διαφορετικά προχωρούσαν σε άμεση κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων και ο οφηλέτης πήγαινε σε καταναγκαστικά έργα στο Άσκαλε, που Άσκαλε σημαίνει τουρκική Σιβηρία. Δηλαδή, στα 1942 εμφανίζονται ξανά τα αμελέτα μπουρλαρί που είχαμε στα 1920 και στα 1915. Οι άνθρωποι δηλαδή οδηγούνται σε να ζήσουν κάτω από φρικτές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και όλα αυτά τα ομολογεί ο ίδιος ο Φαϊκοκτέ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε την αρμοδιότητα να εφαρμόσει αυτό το νόμο της φορολογίας εκείνη της περιουσίας, που λέει ξεκάθαρα στα απομνημονεύματά του ότι ο στόχος ήταν ο οικονομικός και φυσικός αφανισμός των μη μουσουλμάνων. Και να προχωρήσουμε τώρα στην περίοδο που αρκετά αναλυτικά παρουσιάζεται στο ιστορικό σας μυθιστόρημα, είναι τα Σεπτεμβριανά, τα οποία συμβαίνουν 3 έτη μετά την ένταξη των 2 χωρών στο ΝΑΤΟ και που δείχνουν ότι όντως είχαν αποφασίσει να μην αφήσουν κανέναν μη Τούρκο στη σύγχρονη Τουρκία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι λαϊλατήθηκαν καταστήματα, καταστράφηκαν σπίτια, κατεδαφίστηκαν ναοί, βεβηλώθηκαν και συλλήθηκαν ακόμη και νεκροταφεία, έγιναν βιασμοί και κάποιοι θάνατοι. Εκείνο όμως που θέλω εγώ να προσθέσω πριν σας δώσω το λόγο για να αναπτύξετε, γιατί έχετε αρκετά να πείτε για αυτή την περίοδο, είναι ότι το BBC, όπως έχω διαβάσει, γνωστοποίησε την τοποθέτηση της βόμβας στο τουρκικό προξενείο, που θεωρείται ότι είναι και η οικία του Κεμάλ, το πρωί της ημέρας, ενώ η βόμβα τοποθετήθηκε το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα του ότι είχε υπάρξει αγγλικός δάκτυλος, επειδή είχαμε το θράσος να μεταφέρουμε το θέμα της Κύπρου στον ΟΗΕ. Τώρα, εσείς γύρω από αυτό πλέκετε θαυμάσια τις ιστορίες διαφόρων ηρώων που δείχνουν αφενός μεν την αγριότητα των ατάκτων, θα μπορούσαμε να πω είναι μία
μετεξέλιξη των τσετών των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά και των Τούρκων οι οποίοι πονούν και ντρέπονται για αυτά που πραγματοποιούνται στη χώρα τους. Αναπτύξτε τα λίγο και πείτε μας σχετικά με τους ήρωες αν έχετε στοιχεία ιστορικά τα οποία υφαίνονται μαζί με τους ήρωες που ασφαλώς δεν είναι ιστορικά πρόσωπα. Καταρχάς όλοι οι ήρωες του Τόνος, όπως είπατε, είναι μεν πρόσωπα φανταστικά, αλλά στηρίχθηκε πάνω σε ιστορικά γεγονότα και σε ιστορικές μαρτυρίες, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι οι ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, χωρίς να λέω ότι είναι. Αναφέρατε την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τελείωσε λοιπόν άλλη μία περίοδος εναγκαλισμού με την Ελλάδα και όπως κάθε φορά συμβαίνει, και αυτό το βλέπουμε μέχρι σήμερα, όποτε τελειώνει μια περίοδος εναγκαλισμού με την Ελλάδα, η Τουρκία επανέρχεται ευρυγύτερη, έχοντας προσθέσει επιπλέον απαιτήσεις της Ελλάδας πάνω στις προηγούμενες απαιτήσεις της. Στην προκειμένη περίπτωση των Σεπτεμβριανών, η αφορμή υπήρξε η Κύπρος. Και η Κύπρος είναι κάτι που τώρα μόλις προστίθεται στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Μέχρι τότε, του Υπουργού που ήταν Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δήλωνε επίσημα ότι η Κύπρος δεν είναι τουρκικό θέμα. Αναφέρεται το Βρετανικό δάχτυλο και πράγματι έτσι έγινε. Έχουμε μια Βρετανία η οποία αυτή την εποχή κάνει έδαφος όσον αφορά τις αποικίες της. Όταν αρχίζει στα 55 ο αγώνας της ΕΟΚΑ, είναι θέμα πρεστής για τη Βρετανία αυτός ο αγώνας να μην δικαιωθεί, παρότι υπήρξε επιτυχής. Ξέρει λοιπόν η Βρετανία ότι οι Ελληνοκύπριοι πρόκειται να απευθυνθούν στον ΟΗΕ και να ζητήσουν αυτοδιάθεση. Κάτι που θεωρείται αυτονόητο διεθνώς. Και ξέρει λοιπόν η Βρετανία ότι αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα χάσει. Λοιπόν, δεν είναι διατεθειμένη να χάσει την αποικία της. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι διατεθειμένη να της την πάρουν οι Έλληνες. Και γι' αυτό προτιμά να πέσει το τουρκικό ζήτημα. Ξυπνάει την Τουρκία, θα λέγαμε, ως προς το θέμα αυτό και την βάζει στο παιχνίδι ακριβώς για να εμποδίσει αυτή την κατάθεση του αιτήματος αυτοδιάθεσης από την πλευρά των Ελληνικών. Και μάλιστα παίζει ένα έξυπνο και πονηρό παιχνίδι με την Τουρκία. Το θέμα που θα τεθεί να μην είναι νομικής φύσεως, όπου η ελληνική πλευρά θα δικαιωθεί, αλλά να είναι φύσεως πολιτικής. Παρακαλώ να προβληθούν και οι 6 φωτογραφίες σχετικές με τα ιστορούμενα. Συνεχίστε, κυρία Καραγεωργίου. Πέρα, βλέπουμε λοιπόν ότι από την ανακοίνωση στο BBC που αναφέρεται. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάθαρα μια σχεδιασμένη επίθεση. Ακόμα και η αφορμή που δόθηκε, θα λέγαμε, και αυτή σχεδιάστηκε. Όπως είπατε, η αφορμή ήταν μια έκρηξη που σημειώθηκε στο τουρκικό προξενείο. Ωστόσο, στη συνέχεια μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με αυτή την έκρηξη. Εκείνη την ημέρα, οι τουρκικές εφημερίδες δημοσιεύουν φωτογραφίες με καταστραμμένους χώρους. Επιχειρούς τίτλους κατά των Ελλήνων, κοιτάξτε τι μας κάνανε στο σπίτι του Κεμάλ. Δείτε το Κεμάλ εκεί το προξενείο. Πλην όμως, η σύζυγος του απερχόμενου προξένου παραμένει πίσω για να συγκυρίσει και στις 4 Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε ότι έχει καλέσει φωτογράφο. Το φωτογράφο Κυριακίδη, ονομάζεται κιόλας, θα φωτογραφίσει το εσωτερικό του προξενείου για να πάρει τις φωτογραφίες σαν ενθύμιο, αυτό το πρόσωπο. Στις 5 Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε ότι μπαίνει ο δυναμίτης στον κήπο του προξενείου από έναν φοιτητή μουσουλμάνο της Κομωτινής, τον Οκτάι Εγκίν, νομίζω είναι το όνομά του, ο οποίος πυροδοτείται μετά από λίγο από τον Τούρκο κλητήρα του προξενείου. Και έχουμε τις φωτογραφίες των κατεστραμμένων χώρων, ενώ οι ζημίες οι οποίες παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν κατά την αυτοψία ήταν μερικά σπασμένα τζάμια.
Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Αγαπητοί τηλεθεατές, φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας την κυρία Σταματία Καραγεωργίου Πάπιστα με αφορμή την πρόσφατη έκδοση ενός ιστορικού μυθιστορήματος που φέρνει ως τίτλο την τουρκική λέξη «ντονούς». Είναι μία μυθιστορία που ερευνά τη σύγχρονη Τουρκία, αυτή που θεμελιώθηκε στη γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών, των χριστιανικών μάλλον ορθότερα πληθυσμών, στην έκταση της Μικράς Ασίας και εστιάζει στην αναζήτηση που υπάρχει στη σύγχρονη Τουρκία, όπως θα δείξουμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Στο πρώτο, αφού είδαμε πώς εδραιώθηκε το καθεστώς του Κεμάλ, πάνω στις βάσεις ενός σκληρού εθνικισμού και πλήρους αφομοίωσης όλων των πολιτών της χώρας, είδαμε τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και φτάσαμε στην ιστόρηση των Σεπτεμβριανών, στα οποία επιμένει αρκούντος η κυρία Καραγεωργίου, η οποία έχει το λόγο, αφού στο τέλος της πρώτης εκπομπής δείξαμε πώς στήθηκε το σκηνικό, ώστε να δοθεί η αφορμή για να δικαιολογηθεί η λαϊλασία και η καταστροφή που ακολούθησε. Να μιλήσουμε τώρα για την καταστροφή. Ναι, όταν τα νέα για την έκρηξη φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη, τη βρίσκουν παραδόξως πάρα πολύ καλά οργανωμένη για μια επίθεση. Έχουν ήδη συνταχθεί λίστες αναπεριοχή όπου είναι καταγεγραμμένα τα ελληνικά μαγαζιά και τα ελληνικά σπίτια. Την προηγούμενη νύχτα οι ελληνικές ιδιοκτησίες έχουν σημαδευτεί με μπογιά. Πλήθη από την Ανατολή τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν στην Κωνσταντινούπολη και ξέρουμε ότι έχουν μεταφερθεί με τρένα από το Εσκησεχήρ, για παράδειγμα. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι συμμετείχαν στρατιώτες με πολιτικά, οι οποίοι μοίραζαν σε αυτά τα πλήθη λωστούς, δοκάρια, δαυλούς ασετιλίνης. Όταν άρχισαν τα επεισόδια, μάλιστα, τα οποία ξεκίνησαν από την πλατεία Ταξίμ, κάτω από το πάρκο Γεζί, από ό,τι ξέρουμε, η ηγεσία της Τουρκίας, η κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη, βρισκόταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο Χαϊντάρ Πασά, όπου θα έπαιρναν το τρένο για να επιστρέψουν στην Άγκυρα. Κάποιοι ερευνητές εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι η ηγεσία μπαίνει στο τρένο και σηκώνεται και φεύγει και αφήνει την Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, μέσα σε αυτό τον παροξυσμό, θα λέγαμε. Τα όσα συνέβησαν ήταν επίσης πολύ οργανωμένα, δηλαδή οι ομάδες επίθεσης ήταν πολύ συγκροτημένες και ήξεραν τι θα κάνουν. Στην αρχή εκδηλώνεται η επίθεση από ομάδες οι οποίες σπάζουν πόρτες, παράθυρα, βιτρίνες. Ακολουθεί δεύτερο κύμα ομάδων οι οποίοι καταφεύγουν σε φοβερή λαϊλασία. Για να ακολουθήσει τρίτο κύμα ομάδων οι οποίοι σπάνε ακόμη και ράφια, οτιδήποτε, να μην μείνει τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όπως αναφέρατε κι εσείς, πυρπολούνται οι ελληνοορθόδοξες εκκλησίες και γενικά οτιδήποτε ήταν ελληνικό. Οι εκκλησίες ειδικά δεν δηλώνονται κιόλας, δεν πετιούνται τα ιερά σκεύη απλώς ή σπάζονται οι Αγίες Τράπεζες, αλλά πολλοί κάνουν και την ανάγκη τους πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και με ανάλογο τρόπο θα δηλώνονται και τα ελληνικά κημητήρια, όπου ξυλώνονται κυριολεκτικά οι τάφοι, πετιούνται τα οστά των νεκρών, των κειμένων, σπάζουν όλες οι μαρμάρινες πλάκες. Μας κάνει εντύπωση βέβαια ότι δεν συνέβη τίποτα γραζιμιά σε δύο κέρια σημεία, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Ελληνικό Προξενείο, που φυλάσσονταν πάρα πολύ καλά και οι ιστορικοί αναλυτές πιστεύουν ότι είναι και αυτό μια ένδειξη του πόσο το ότι ήταν κάτι οργανωμένο από τον κυβερνητικό μηχανισμό, γιατί ο κυβερνητικός μηχανισμός στα σημεία που ήθελε να φυλάξει μπόρεσε να τα φυλάξει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά βέβαια, τις λεπτομέρειες, πολλές από τις λεπτομέρειες αυτές τις μαθαίνουμε στις δίκες που ακολούθησαν, στις δίκες της Γιασίαντα, που καταδίκασαν την ηγεσία της κυβέρνησης
σε θάνατο διαπαθονισμού. Έτσι, οι υπεύθυνοι στο τέλος εκτελέστηκαν. Μάλιστα. Είχα θέσει και στο τέλος του πρώτου μέρους το ερώτημα. Κάποιοι από τους ήρωες είναι βρέφοι όταν συμβαίνουν αυτά και στη συνέχεια όταν ενηλικιώνονται διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Το πρώτο. Το δεύτερο, βλέπουμε Τούρκους να αντιδρούν στη λαϊλασία και να προστατεύουν χριστιανικά μνημεία. Αναφέρεται συγκεκριμένα τους οποροπόλες της συνοικίας Μπεσικτάς, οι οποίοι προστάτευσαν από την καταστροφή το ναό της Παναγίας στην συνοικία τους. Είναι επίσης ένα άλλο στοιχείο που επισήμανα, είναι η αγανάκτηση που εκδηλώνεται αργότερα βέβαια, όχι εκείνη την περίοδο, ενός απόστρατου αξιωματικού, ο οποίος γνωρίζει κάποιους οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη λαϊλασία και την αρπαγή της περιουσίας των Ρωμιών. Τι είναι της φαντασίας σας, τι είναι ιστορικό συμβάν από όλα αυτά? Να σας πω, η μυθοπλασία στηρίχθηκε πάνω σε ιστορικά γεγονότα. Πραγματικά υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι Τούρκοι, οι οποίοι λειτουργήσαν πολύ θετικά, ειδοποιήσαν γείτονες, έκρυψαν γείτονες και φίλους, στην ουσία τους διέσωσαν. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για μια τέτοια συμπεριφορά. Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν τι ακριβώς συμβαίνει και ήξεραν ποιος γείτονας ή φίλος ενήργησε με τον τρόπο που ενήργησε. Μετά από αυτή την καταστροφή, πραγματικά η τουρκική κοινωνία, θα λέγαμε, βλέπει την καταστροφή και μένει άφωνη και η ίδια. Ακολουθεί ένα βαθύ ενοχικό σύνδρομο. Γι' αυτό προσπαθώ να αποδώσω με αυτές τις επιλογές. Τώρα το βρέφος, το οποίο τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ελληνικής καταγωγής, είναι μία μυθοπλασία βέβαια, για να προχωρήσει η πλοκή. Όσο για τις εκκλησίες που αναφέρονται, ότι δεν καταστράφηκαν, ναι, πράγματι δεν καταστράφηκαν, πράγματι οι οποροπόλες στο Μπεσίκτας, στο δίκτυο Χιόνιο, προστάτευσαν από καταστροφή την Παναγία, όπως και οι κάτοικοι σύσσωμοι, Τούρκοι και Έλληνες και οι Τούρκοι της Αντιγόνης, εμπόδισαν αυτά τα στήφη που ερχόταν για την καταστροφή και να αποβιβαστούν ακόμα στο νησί και διέσωσαν τους Έλληνες γειτονές τους, θα λέγαμε. Μάλιστα. Και ως συνήθως μετά από ένα τέτοιο φρικτό συμβάν αναζητείται ο αποδιοπομπαίος τράγος και βρήκαν οι κρατούντες τους κομμουνιστές τους οποίους υπέρριψαν την ευθύνη. Είμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου και ο ευκολότερος στόχος φυσικά σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι άλλος παρά οι κομμουνιστές. Ναι. Αν και φαίνεται ότι αυτό συγκεκριμένα μπορεί και να μην το είχαν σχεδιάσει, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση Μεντερές δεν περίμενε να συναντήσει αυτή την αντίδραση που συνάντησε. Και οφείλουμε πολλά και σε έναν πολίτη φωτογράφο, τον Καλούμενο, ο οποίος ενώ αποχορηγόταν η φωτογράφηση, είναι κίνδυνο της ζωής του και τη μηχανή του κρυμμένη κάτω από το παρτό του, τριγυρνούσε παριστάνοντας τον Τούρκο πολίτη και έβγαζε φωτογραφίες. Όλες αυτές οι φωτογραφίες που δείξατε και που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και που έχουμε στη διάθεσή μας και που δημοσιεύτηκαν εκείνη την εποχή, είναι οι φωτογραφίες του Καλούμενου. Η Τουρκία λοιπόν βρέθηκε σε μια απρόοπτη εξέλιξη, σε ένα διεθνή πλέον διασυρμό. Γι' αυτό ακριβώς αντιδρώντας βρίσκει τον εύκολο στόχο, όπως είπατε και εσείς πολύ εύστοχα, τους κομμουνιστές, και προσπαθεί να ρίξει σε αυτούς το σφάλμα. Παράλληλα αυτό την εξυπηρετεί, γιατί εκτός από τις συλλήψεις κομμουνιστών προβαίνει και στις συλλήψεις του κάθε αντικαθεστωτικού, θα λέγαμε. Βεβαίως είναι τόσο βαρύ το πλήγμα που η κυβέρνηση Μεντερές στο τέλος δεν καταφέρνει να διατηρήσει στη σχεσία σε επόμενη φάση. Πάντως το θέμα για το ΝΑΤΟ λύγει με την απόδοση τιμής από την τουρκική σημαία στην ελληνική στο στρατηγείο της Σμύρνης, αλλά από πλευράς μας λύγει με την απελευθέρωση του συλληφθέντος
το που τοποθέτησε τη βόμβα στο τουρκικό προξενείο κατά διαταγήν άνωθεν, ο οποίος στη συνέχεια τρομοκράτης βομβιστής αναδεικνύεται και σε νομάρχη σε κάποια νομαρχία της Τουρκίας. Αυτά στα πλαίσια της συμμαχίας μας του ΝΑΤΟ. Γιατί δυστυχώς αυτά τα έχουμε ξεγράψει από τη σύγχρονη ιστορία μας. Και να περάσω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Κατά τμήματα κάνετε αναφορά σε μια γριά η οποία προφέρει κάποιες λέξεις ή προτάσεις σε μια ακατανόητη για τα εγγονάκια τους γλώσσα. Και όταν αυτά απευθύνονται στους γονείς για να λάβουν κάποια εξήγηση, εκείνοι τα παραμυθιάζουν ώστε να μην επιμείνουν να ερευνήσουν το θέμα του, γιατί η γιαγιά τους μιλάει μία άλλη γλώσσα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι της φαντασίας σας. Υπάρχουν οικογένειες στις οποίες οι γέροι επαναφέρουν μία απαγορευμένη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι στη γεροντική μας ηλικία επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να μη στάθηκε αυτό ως αφορμή, ώστε οι μικροί όταν περάσουν την εφηβεία να επανέλθουν στο θέμα και να ερευνήσουν βαθύτερα για να λάβουν από κάπου αλλού την απάντηση που δεν τους έδωσαν οι γονείς τους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, κύριε Παπαδημητρίου, έχω τοποθετήσει τέτοιους ήρωες μέσα στο βιβλίο. Όπως είπα και πριν, μπορεί οι ήρωες να είναι φανταστικά πρόσωπα. Το νους δεν διηγείται την πραγματική ιστορία κάποιων πραγματικών προσώπων, αλλά όλα τα περιστατικά και όλοι οι ήρωες θα μπορούσαν να είναι έτσι δομημένοι, ώστε θα μπορούσαν να είναι αυτές οι ιστορίες πολλών προσώπων στη σύγχρονη Τουρκία. Υπάρχουν πάρα πολλές αιχμές που γεννώνται στην τουρκική κοινωνία. Οι Τούρκοι, όπως είπαμε και την άλλη φορά, έχουν αυτή την πολύ ωραία παροιμία που τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Οι αλήθειες έχουν την κακή συνήθεια να βγαίνουν κάποια μέρα στο φως. Η γιαγιά, ας πούμε, η οποία λέει κάποιες λέξεις σε μία κατανόητη γλώσσα, δείχνει ακριβώς τον φόβο της τουρκικής κοινωνίας που δεν έχει ξεριζωθεί ακόμα. Μη τυχόν και χαρακτηριστούμε άλλοι, στιγματιζόμαστε εάν οι γείτονες, οι φίλοι διαπιστώσουν ότι εδώ κάτι συμβαίνει στην οικογένειά μας. Ήταν απαγορευμένη η ξένη γλώσσα, απαγορευμένη στην τουρκική κοινωνία. Οπότε οι γιαγιάδες δεν συνηθίζονταν να μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα στα παιδάκια, στα εγγονάκια τους. Ήταν κάτι ακαταλαβίστικο και προτιμούσαν να το διατηρούν έτσι, να συγκαλύπτεται δι' αυτού του τρόπου. Αλλά υπήρχαν πέρα από αυτό και πολλές άλλες αιχμές για τα παιδιά να διαπιστώσουν αυτή την ανακολουθία που υπάρχει στην επίσημη ιστορία που διδάσκεται στο σχολείο και στις οικογενειακές ιστορίες ή στα περιστατικά των οποίων τα ίδια τα παιδιά γίνονται μάρτυρες. Και όλα αυτά τα γιατί που δεν φέρουν απαντήσεις, γιατί οι γονείς δεν θέλουν να δώσουν, φοβούνται να δώσουν απαντήσεις. Και τους λένε, μη ρωτάς, τι ψάχνεις τώρα, έτσι είναι, η γιαγιά είναι τρελή, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά μην το ψάχνεις. Είναι τα συσσωρευμένα γιατί που οδηγούν στην ανάγκη ενός εφήβου, ο οποίος γίνεται νέος και θέλει να ξέρει, στην ανάγκη του να ψάξει. Το τραγικό είναι ότι το προηγούμενο καιρό, ας πούμε, στην Τουρκία, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν ήξερε κανείς από πού να ξεκινήσει και πώς να ψάξει. Τα τελευταία χρόνια όμως που το διαδίκτυο έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, δίνεται πλέον αυτή η δυνατότητα μιας έρευνας, όπως και η εξέλιξη όχι μόνο της τεχνολογίας και της επιστήμης. Έχουν προσταθεί τα τεστ DNA και βλέπουμε αρκετούς Τούρκους να καταφέρουν σε ένα τεστ DNA για να διαπιστώσουν την καταγωγή τους. Είναι η ίδια τους η ανάγκη να γνωρίζουν ξεκάθαρα την ταυτότητά τους. Η ταυτότητά μας είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να θητευτεί. Είναι κάτι που υπάρχει.
Και όταν η σχέση μας με την ταυτότητά μας διαταράσσεται η ίδια μας η ύπαρξη. Αυτό είναι που ζουν οι σύγχρονοι Τούρκοι σήμερα και αυτό ήθελα να φτάσει μέσα από τον νόμο. Αυτό το βλέπουμε, κυρία Καραγεωργίου, ακόμη και σε ένα υιοθετημένο παιδί, όταν πληροφορείται ότι δεν είναι αυτή η φυσική του γονής. Αναστατώνεται. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Το 2003 οι Ισλαμιστές καταλαμβάνουν την εξουσία και την διατηρούν έκτοτε, ανατρέποντας τους Κεμαλικούς, οι οποίοι επιχείρησαν αρχικά άλλα Ισλαμικά σχήματα να τα αποτρέψουν από το να καταλάβουν την εξουσία. Τι ήταν εκείνο που διαφοροποίησε το κόμμα του Ερντογάν σε σχέση με προηγούμενα, γιατί οι Κεμαλικοί έχασαν την εξουσία, τι άλλαξε έκτοτε, και επανέρχομαι σε αυτό που συζητήσαμε στο πρώτο μέρος. Εδώ είχε καλλιεργηθεί η άποψη μεταξύ των ασκησάντων την εξουσία στη χώρα μας, ουέ και αλίμονο αν επανέλθουν οι Ισλαμιστές στην εξουσία. Δεν είδαμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στην εξωτερική πολιτική. Μάλλον, όπως είπατε και εσείς στο πρώτο μέρος, η Τουρκία είναι μία και η πολιτική της είναι μία. Όμως, στο εσωτερικό όλο και κάτι θα άλλαξε. Ναι. Βέβαια, ακόμη και με τον Ερντογάν στην εξουσία, δεν έχω την εντύπωση ότι δεν διατηρείται το κεμαλιστικό πρότυπο. Εξακολουθεί να διατηρείται. Τα βήματα του Ερντογάν είναι πάρα πολύ προσεκτικά και προφανώς και εσείς και οι τηλεθεατές θυμούνται ότι όταν ξεκίνησε και πρωτοεξελέγει το 2003 και τα επόμενα χρόνια, αυτό που εφάρμοζε ήταν μια πολύ πιο ήπια και πολύ πιο δυτικότροπη πολιτική σε σχέση με το σήμερα και συγκεκριμένα σε σχέση με το πραξικόπημα του 2016. Πραγματικά, το αντίπαλο δέος προσπάθησε με διάφορους τρόπους να ξεφορτωθεί τον Ερντογάν, παντώντας ακριβώς πάνω σε κάποιες διατάξεις του Συντάγματος, ότι δεν μπορούσε η κεμαλιστική καλύτερα αρχή να παραβιαστεί, μπλα μπλα. Το θέμα είναι ότι δεν το κατάφερε. Δεν κατάφερε να θέσει το κόμμα του Ερντογάν εκτός νόμου και από εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και η σαφέστατη προσπάθεια του Ερντογάν να γίνει ο νέος Κεμάλ στη θέση του παλιού Κεμάλ. Περισσότερο όμως το βλέπω σαν μια παραδοσιακή τακτική με την οποία λειτουργεί η τουρκική δημοκρατία. Ο ευρισκόμενος κάθε φορά στην κυβέρνηση έχει την εξουσία να στραφεί με απόλυτο και εκμηδενιστικό τρόπο κατά του αντιπάλου του. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει, το βλέπουμε και μέχρι σήμερα. Το εφαρμόζει, το λούστηκε ο Ερντογάν, το εφαρμόζει και ο ίδιος. Το μεγαλύτερο βήμα που έκανε ο Ερντογάν κατά την άποψή μου και του άνοιξε τον παραπέρα δρόμο είναι το να εξαρθρώσει το στρατιωτικό κονκλάβιο, τους στρατιωτικούς οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν κουμάντο στην Τουρκία πέρα και πίσω από τα πολιτικά κόμματα. Να σας διακόψω στο σημείο αυτό για λίγο. Αληθεύει ότι όταν οι Κεμαλικοί ήταν στην εξουσία, οι Ισλαμιστές, αυτοί δηλαδή που εκδήλωναν έντονη την θρησκευτική τους πίστη, δεν έφταναν στις ανώτερες βαθμίδες του στρατού? Βεβαίως. Το κοσμικό κράτος ήταν απόλυτη αρχή του κεμαλισμού και οι Ισλαμιστές εκεί δεν είχαν θέση, γιατί θεωρούταν πισωγύρισμα και δεν είναι ο Ισλαμισμός ή το Ισλάμ που μας ενδιαφέρει, αλλά η αραβική επίδραση και η αραβική επιρροή. Αυτό ήταν που ο Κεμάλ δεν ήθελε με τίποτε να εισχωρήσει στη νέα Τουρκία. Και είναι το πραξικόπημα του 16, το οποίο αναφερθήκατε, μία πολύ καλή αφορμή, αφού κατάφερε και κρατήθηκε στην εξουσία, να διώξει από το στράτευμα όλους εκείνους που θεωρούσε κεμαλικούς. Ακριβώς όπως το είπατε, και μάλιστα από πολλούς αναλυτές θεωρείται
οι περισσότεροι από όσο έχω υπόψη μου δεν έχουν πιστεί ότι πρόκειται για μια πραγματική κίνηση του στρατού, αλλά ότι ήταν μια κατασκευασμένη κατάσταση. Δεν ξέρουμε, ίσως κάποια στιγμή το μάθουμε με βεβαιότητα ότι συμβαίνει. Απλά από εκεί και ύστερα βλέπουμε έναν άλλο Ερντογάν, ο οποίος βρίσκει την ευκαιρία να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο στρατιωτικός νόμος δεν έχει αρθεί ακόμη και στην ουσία έχουμε έναν νέο τύπο απόλυτο μονάρχη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι στο θέμα του Ισλάμ οι κινήσεις του Ερντογάν είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικές και τις κάνει κατά την δική μου ταπεινή κρίση για να ευχαριστήσει την βάση του, τους ψηφοφόρους του, με πολύ προσεκτικά βήματα, χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις, χωρίς τα βήματα αυτά να είναι επώδυνα. Ας πούμε, η κατάργηση της απαγόρευσης της μαντήλας, τι ήτανε, και όμως στην Τουρκία πανηγυρίστηκε ως γιορτή της ελευθερίας, νίκη της ελευθερίας. Πλέον είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να φοράμε μαντήλα. Με έναν ανάλογο τρόπο έγιναν αποδεκτά από μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας βήματα όπως οι απαγορεύσεις που πέρασε σε σχέση με την κατανάλωση του αλκοόλ. Δεν απαγόρευσε τελείως την κατανάλωση του αλκοόλ. Έκανε κάποιες προσπάθειες να περιορίσει την κατανάλωση με το πρόσχημα ότι έτσι προστατεύονται οι νέοι μας από τις εξαρτήσεις ή από την ανηθικότητα. Όχι στη βάση της θρησκευτικής πίστης, αλλά της προστασίας της νιώτης. Έχω την πεποίθηση ότι ακόμα και ο ίδιος ο Ερντογάν δεν κάνει αυτές τις κινήσεις από αφοσίωση στο Ισλάμ. Αλλά γιατί αυτή η επιλογή εξυπηρετεί το δικό του σχέδιο, επαναφέρει τον παντουρκισμό και είναι, έτσι γίνεται το αντίπαλο δέος στον Κεμάλ, γιατί ο Κεμάλ είναι αυτός ο οποίος στην ουσία παραγκώνησε τον παντουρκισμό. Ο παντουρκισμός που είναι η επιθυμία της Τουρκίας να συμπεριλάβει, να καλύψει και να εκπροσωπήσει, να συνενωθεί με όλα τα τουρκικής καταγωγής έθνη, είναι μια ιδεολογία πάρα πολύ παλιά, την οποία όμως απαξίωσε, θα λέγαμε, ο Κεμάλ, γιατί είχε την απόλυτη συνέστηση και πεποίθηση ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις επεκτάσεις και αυτούς τους πληθυσμούς όταν έχει ήδη αυτό το πρόβλημα εντός της Ανατολίας, εντός της Μικρής Ασίας, ένα πολυπίκυλο μοσαϊκό. Επικεντρώθηκε λοιπόν σε αυτό. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ερντογάν μετά από τόσα χρόνια και επαναφέρει τον παντουρκισμό σαν κυρίαρχο στόχο της σημερινής Τουρκίας, ακριβώς για να δείξει ότι έχει ένα πολύ πιο μεγαλόπνο σχέδιο από τον θεμελιωτή της νέας Τουρκίας Κεμάλ. Πιστεύω ότι ακόμη και αυτά τα βήματα που έκανε, που μας έτσουξαν περισσότερο, όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, τα έκανε ακριβώς γιατί έχει ανάγκη να ευχαριστήσει και τη λαϊκή βάση που είχε δείξει διαθέσεις έτσι να χαλαρώνει σιγά σιγά, να μην είναι τόσο συμπαγής ο Φουκρή, όπως και τους συμμάχους του από την αραβική πλευρά, τους μουσουλμάνους, τον οποίο προσπαθεί να αναδειχθεί κυρίαρχος. Ο Ερντογάν παίζει σε δύο ταμπλό, γι' αυτό δεν απαρνείται ούτε την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά κάνει και τις κινήσεις αυτές προς τους Άραβες και τα Ισλαμικά έθνη, για να μπορέσει ακριβώς να διαχειριστεί καλύτερα το δικό του προσωπικό σχέδιο, να το πω έτσι. Τουλάχιστον εγώ αυτή την εντύπωση αποκομίζω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά ως αναλύσεις της πολιτικής του Ερντογάν, αλλά εδώ θα έχω να παρατηρήσω ότι αρκετοί, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και μεταξύ του πληθυσμού της Δυτικής Τουρκίας από την Κωνσταντινούπολη ως κάτω στην Ιωνία, θεωρούν ακόμη και αυτά τα λίγα μέτρα που έλαβε ως πισωγυρίσματα και ασφαλώς αντιδρούν. Και την αντίδραση αυτή την εκδήλωσαν έντονα σε ένα συμβάν του 2013 στην πλατεία Γετζή, στην οποία αναφέρεστε αναλυτικά στο ιστορικό σας μυθιστόρημα και θέλω να περάσουμε σε αυτή τη φάση, από την οποία ξεκινάτε μία πολύ σημαντική σε βάθος ανάλυση της σύγχρονης Τουρκίας υπό Ισλαμικό καθεστώς, αλλά και υπό την ισχυρή επιρροή παραγόντων που θέλουν πλήρως εκδυτικισμένη την σύγχρονη Τουρκία.
Πείτε μας εν ολίγης και παρακαλώ και το σκηνοθέτη να προβάλλει και δύο φωτογραφίες που έχουμε από τις εκδηλώσεις. Πώς ξεκίνησε και ποιες οι επιπτώσεις? Ναι, θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτό που είπατε και είναι πολύ εύστοχο και μας οδηγεί σε κάτι που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλοι όσοι δεν έχουμε μεγάλη εμπειρία Τουρκίας. Ότι μέσα στη Τουρκία βρίσκεις πολλές Τουρκίες. Τις βασικές τάσεις ήθελα να τις απεικονίσω στον τόνους. Η πολύ χοντρική διάκριση είναι η Τουρκία της βαθιάς Ανατολής, κάτι που ταιριάζει στο στερεότυπο που εμείς έχουμε καλλιεργήσει περί Τουρκίας, των ανθρώπων που είναι αμόρφωτοι, προσκολλημένοι στο Ισλάμ και λοιπά και λοιπά, των αδαών, και η Τουρκία, η εξευρωπαϊσμένη, η οποία έχει εξυγχρονιστεί, η οποία έχει μορφωθεί και θεωρεί αυτόν Ευρωπαίο πολίτη, να το πω έτσι. Αυτή λοιπόν η Τουρκία, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος πληθυσμός, ασφαλώς και θεωρεί, όπως είπατε, τις επιλογές του Ερντογάν πίσω γυρίζω. Στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, ποια γυναίκα τώρα θα πάνε να φορέσει ξανά μαντήλα? Ποιος άνθρωπος αφαιθεί τέτοιου τύπου ισλαμικής προέλευσης που θυμίζουν σαρία, απαγορεύσεις, που ψυχολογικά το συνδέει με την αμόρφωτη και βαθιά Ανατολή? Γιατί αυτό το πρότυπο που έχουμε μισθώθει και αυτοί, ότι οι Ανατολίτες και οι Ισλαμιστές δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την πρόοδο και τις επιστήμες. Το Γκεζί λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, μια σταγόνα που ξεκύλησε το ποτήρι και γι' αυτό εκδηλώθηκε με τόσο δυναμισμό. Καταρχήν ξεκίνησε από μια οικολογική διαμαρτυρία όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταστρέψει το πάρκο για να χτίσει στη θέση του ένα εμπορικό κέντρο και ένα τζαμί. Όταν όμως έγινε η βίαιη προσπάθεια της αστυνομίας να εκενωθεί το πάρκο από τους φοιτητές και τις οικολογικές οργανώσεις που έμεναν εκεί μέρα νύχτα για να προστατεύσουν το πάρκο και τα δέντρα, ας πούμε, όλο αυτό εξελίχθηκε σε μια παλαϊκή εξέγερση με καθαρά πολιτικά αιτήματα από εκεί πέρα. Έχουμε ένα πλήθος διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στις οποίες συμμετέχει σύσσωμος ο τουρκικός λαός. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει στον Γκεζί. Και γι' αυτό επέλεξα να αναφερθώ σε αυτό και από εκεί να ξεκινήσω τον τονούς. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη τόσο μεγάλη εμβέλεια εξέγερση στην Τουρκία που έχει τον αυθορμητισμό της λαϊκής βάσης. Όπως λέει και ο Γκόρντον πολύ παλιότερα και επιβεβαιώνεται και με πολλά άλλα ιστορικά περιστατικά στο ενδιάμεσο, ο Γκόρντον ήταν, όπως είπαμε, ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σμύρνη στα 1922. Ο Γκόρντον υποστηρίζει ότι όλες οι εξηγήσεις που είχαν σημειωθεί στη Τουρκία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμη ήταν οργανωμένες και υποκινούμενες από το κρατικό μηχανισμό. Και οι σφαγές και οι γενοκτονίες, και αυτό επιβεβαιώνεται αργότερα με τα πογκρόμ κατά των Εβραίων, κατά των Ελλήνων, κατά την Διανά και πολλά άλλα. Το Γκεζί όμως είναι μια αυθόρμητη και λαϊκή εξέγερση. Και αυτό έχει τη σημασία της. Φαίνεται ότι ο λαός έχει βουκτήσει και δεν θέλει αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό τελειώνει με άσχημο τρόπο, με πολύ βίαιη καταστολή και έχουμε και νεκρούς στο πάρκο του Γκεζί. Και ως συνήθως αναζητείται εκ των υστέρων ο αποδιοπομπαίος τράγος και αν θυμούμε καλά είχαν καταγγείλει τους Κούρδους ως υποκινητές αλλά και τους αριστερούς γιατί μεταξύ των συμμετασχόντων υπήρχαν πολλοί καλλιτέχνες εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν διστάζουν να δηλώσουν ότι ανήκουν σε κάποια αριστερά. Και έτσι ο Ερντογάν είχε βρει μια νέα ευκαιρία για να πλήξει πολιτικούς του αντιπάλους και εθνικούς, αν βάλουμε και τους Κούρδους. Και να τονίσουμε εδώ ότι η κουρδική παροικία στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ σημαντική. Μην φανταζόμαστε ότι οι Τούρκοι κατοικούν μόνο στην Ανατολία. Είναι πάρα πολλοί οι Κούρδοι της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως. Άλλωστε έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη λόγω των διώξεων που υπέστησαν για τόσα πολλά χρόνια στις κοιτίδες τους, στις περιοχές τους.
Τώρα, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Επί Ισλαμιστών, αφού η πολιτική κατά βάση διατηρήθηκε η ίδια, οι λίγοι που ακόμη τολμούν να προβάλλουν την ταυτότητά τους, τη διαφορετική από αυτή του Τούρκου, δέχονται πιέσεις και υφίστανται συνέπειες. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ένα συμβάν πρόσφατο, τη δολοφονία του Αρμενίου δημοσιογράφου του Χραντ Ντίνκ το 2007. Στο έργο σας εσείς παρουσιάζετε έναν Αρμένιο ο οποίος απειβδισμένος από το διωγμό αποφασίζει να αλλάξει το επώνυμό του, να μην θυμίζει Αρμένιο και να συμπεριφέρεται το εξής ως Τούρκος. Άρα ναι. Λοιπόν το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε εφαρμογή μέχρι τελικής επικρατήσεως. Βεβαίως, το παλαιό αφήγημα του ενός ενιαίου και παλαιού έθνους καθόλου δεν έχει καταρριφθεί και μάλιστα από καμία κυβέρνηση της Τουρκίας. Είναι η βάση της δύναμής της και αυτό το κατανοεί η πολιτική της, όπως φαίνεται. Οτιδήποτε ξεχωρίζει, κλαδεύεται στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο έβαλα αυτόν τον ήρωα που αντιστοιχεί σε πολλούς άλλους, σε πολλά άλλα πραγματικά πρόσωπα της Τουρκίας που αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν στην πορεία, να αλλάξουν επίθετα για να μην προκαλούν σχόλια, για να μην υφίστανται κοινωνικές αδικίες ή επιθέσεις, να το πω έτσι. Γιατί οτιδήποτε ξεχωρίζει στην Τουρκία δεν μπορεί καθόλου εύκολα να αναλάβει κρατικά αξιώματα, για παράδειγμα. Στρατιωτικοί δημόσιοι υπάλληλοι στην Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούν να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο στη ζωή τους και προσπαθούν να το συγκαλύψουν. Ναι, είναι μια κατάσταση και στη σημερινή Τουρκία. Η δολοφονία του Χραντ Ντίνκ είναι ένα δείγμα για το πώς η Τουρκία διαχειρίζεται το οτιδήποτε προσπαθεί να προσδιοριστεί, να αυτοπροσδιοριστεί ως κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι μόνο το παράδειγμα αυτό, η αντιμετώπιση των Κούρδων για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, όπως και η επίθεση στη Σεβάστια στους διανοούμενους των Αλεβιτών που είχαν συγκεντρωθεί στο Κουρδίο, είναι δείγματα για το πώς διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Όπως είπατε προηγουμένως, ακόμη και ο Ερντογάν δεν θέλησε να φέρει σημαντικές μεταβολές, θέλοντας να διατηρήσει η Τουρκία ένα φιλοευρωπαϊκό πρόσωπο. Συνήθως εμείς λέμε ότι αυτό το κάνει αποκλειστικά και μόνο για τις οικονομικές απολαβές που έχει αυτή η πολιτική. Όμως πρέπει να δεχθούμε ότι η ισχυρή κεμαλική πτέρυγα τον εξαναγκάζει να διαφοροποιήσει από την πολιτική που ενδεχομένως να ήθελε να ασκήσει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η πολιτική αυτή καθεαυτούς. Είναι και πολλοί επιστήμονες, ιδιαίτερα καθηγητές πανεπιστημίων, είναι διανοούμενοι, είναι καλλιτέχνες, σαν και αυτούς που αναφέραμε ότι συμμετείχαν στην εκδήλωση στο πάρκο Γετζή. Όλοι αυτοί ασφαλώς έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές. Ήδη αναφέραμε ότι ένα σημαντικό πρόσωπο εκ των ηρώων του ιστορικού σας μυθιστορήματος είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία τολμά και από έδρας διδάσκει τα της γενοκτονίας, φέροντας πλήστες όσες πηγές που παραθέτετε εσείς στο έργο σας και κλονίζοντας τους φοιτητές οι οποίοι διασπώνται σε άλλους οι οποίοι θέλουν να κλείσουν τα αυτιά τους και να μην ακούν αυτά τα φρικτά και σε άλλους που θα ήθελαν να πούν πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα, να μας διαφωτίσεις, θέλουμε να μάθουμε. Όλα αυτά εξελίσσονται κατά τον τρόπο που περιγράφετε εσείς στο μυθιστόρημά σας, γιατί οπωσδήποτε είναι άκρος εντυπωσιακά. Ναι. Τις τοποθετήσεις σας έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα. Από το οικονομικό καρότο για τον Ερντογάν σε μια χώρα η οποία παλεύει εδώ και πολλές δεκαετίες με τα κακά οικονομικά της. Για τους κεμαλιστές επίσης, για τους οποίους πρέπει να πούμε ότι σαν αριθμό, σαν ομάδα, δεν είναι τόσοι πολλοί, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν θέσεις εξουσίας
Και θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό η προσπάθεια του Ερντογάν να καταφέρει να του ξυλώσει. Γι' αυτό ακριβώς επιβάλλονται. Όσο για τους ακαδημαϊκούς, είναι ακριβώς αυτή η ομάδα η οποία δεν αντέχει το ψέμα, δεν αντέχει να λέει πράγματα αντίθετα από τις διαπιστώσεις της. Βεβαίως ο ακαδημαϊκός κλάδος εντός Τουρκίας είναι κάτι ελεγχόμενο, κάτι που ο Ερντογάν πάντα προσπαθούσε και εξακολουθεί να προσπαθεί να το ελέγξει. Και γι' αυτό πολλοί ακαδημαϊκοί αναγκάζονται να καταφύγουν στο εξωτερικό, να φύγουν από την Τουρκία, από μια χώρα στην οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν συντηρώντας με θεύματα. Η καθηγήτρια βέβαια είναι ένα πρόσωπο μυθοπλασίας, αλλά έχει όλα τα στοιχεία ενός πραγματικού προσώπου. Ναι, έχει αυτή την δίψα του ακαδημαϊκού να πει την αλήθεια. Έχει την ανάγκη να πει την αλήθεια στα παιδιά. Από την άλλη βέβαια είναι ένα πρόσωπο ξενόφερτο, το ότι έχει ζήσει στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια και έχει έναν αλλοδαπό σύζυγο, είναι αυτό που έχει θρέψει αυτή την ορμή της. Έχοντας ζήσει τόσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, έχει την ελευθερία να μιλάει πολύ πιο ξεκάθαρα από τους συμπατριώτες της εντός Τουρκίας. Και ακριβώς για τους λόγους αυτούς, στο τέλος και η καθηγήτρια παίρνει πόδι, αναγκάζεται να φύγει. Από την άλλη, εντοπίσατε πολύ σωστά και την δίψα των παιδιών, των φοιτητών που μπορεί να αντιδρούν, μπορεί κάποια πράγματα να τους φαίνονται εξωφρενικά, τόσο αντίθετα από όσα έχουν διδαχθεί και στα οποία έχουν στηρίξει την ύπαρξή τους και την προσωπικότητά τους. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η δίψα στους νέους της Τουρκίας σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και αν τους έρχεται σκληρό, βαρύ, είναι αρκετοί οι οποίοι ναι, θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Διψούν για την αλήθεια και καταφεύγουν σε όλες τις πλευρές όπου μπορούν ή νομίζουν ότι μπορούν να τη βρουν. Παρουσιάζεται όμως και κάποιους άλλους που φοβούνται την αλήθεια και στρέφουν την πλάτη σε αυτήν, επιμένοντας παρόλα αυτά που πληροφορούνται να μην θέλουν να αλλάξουν ταυτότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό επίσης και αυτές οι ομάδες υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές. Το να αλλάξεις την ταυτότητά σου, το να αποδεχτείς ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που νομίζεις ότι είσαι, είναι μια πάρα πάρα πολύ σκληρή και επίπονη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η ομάδα, η οποία αρνείται να το κάνει, η ομάδα που και είναι πολυπληθής συνήθως αυτές οι ομάδες, που αρνείται και να ασχοληθεί καν και προσπαθεί να αφήσει τα πράγματα όπως είναι. Αυτή η ομάδα δυστυχώς δεν μπορεί να αποδώσει και δεν έχει κάποιο βάθος για να εμπλουτίσει μια κοινωνία, ωστόσο είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Θέλησε λοιπόν να το απεικονίσω και στην τουρκική κοινωνία, γιατί ασφαλώς και αυτή η ομάδα που ξέρει την αλήθεια, αλλά δεν θέλει και να την ξέρει, φυσικά υπάρχει. Να δείξουμε και 5 φωτογραφίες που επισήμανα, σχετικές με το θέμα που μόλις αναπτύξαμε, που δείχνουν τις σημαντικές μεταβολές. Το 2016 στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε συνέδριο για την γενοκτονία των χριστιανών. Βέβαια, πληροφορήθηκε ότι κάποιοι Έλληνες δεν επιτράπει να συμμετάσχουν. Εδώ έχουμε τον Τσελεγκύρ, ο οποίος δηλώνει ότι είναι απόγονος εξισλαμισμένων Ρωμιών και έχει γράψει ένα βιβλίο για τη γενοκτονία των Ποντίων. Βέβαια, ο Τσελεγκύρ διαμένει στην Ελβετία σήμερα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί στην Τουρκία, μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί εκεί? Ναι, νομίζω ότι μπορεί να το προμηθευτεί. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη κουβή, λόγω του ότι δεν έχει ακόμη παραιτηθεί η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Προοπτική, οι εκδόσεις είναι μία από τις παραχωρήσεις που αναγκάζεται να κάνει. Και αυτό και άλλα βιβλία ξένων συγγραφέων. Να δούμε και το επόμενο, παρακαλώ, είναι του Καγιάφτο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, έδωσε και συνέντευξη στον Παντελή Σαββίδη στο TV100 της Θεσσαλονίκης, μετεφράστη στα ελληνικά, ο εξισλαμισμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, κατά την περίοδο 19-25. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, μήπως κάποιοι από τους δικούς μας αρνούμενοι να εκπατριστούν, δήλωσαν μουσουλμάνοι την τελευταία στιγμή.
ή ασκήθηκε πίεση σε κάποια ορφανά και ίσως η δεύτερη κατηγορία να είναι η πιο πολυπληθής. Όσα περιμαζεύτηκαν από σπλαχνικούς Τούρκους, στα οποία υπόθηκε, ξέχασε τη ρίζα σου, εμείς σε παραλαμβάνουμε, εμείς θα σε αναθρέψουμε, αλλά ως μουσουλμάνο. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, οργανωμένα ή και τυχαία. Δηλαδή, αυτό που αναφέρατε, ότι πολλοί για να κρατήσουν τις περιουσίες τους, προτίμησαν να εξισλαμιστούν. Συνήθως μπορεί να ήταν ηλικιωμένοι, οι οποίοι φοβήθηκαν την μετοίκηση, να το πω έτσι. Οι γυναίκες οι οποίες δεν είχαν προστασία και επέλεξαν να μείνουν ως μουσουλμάνες ή να παντρευτούν μουσουλμάνους για να παραμείνουν. Βέβαια, στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι όλοι αυτοί δεν έλυσαν το πρόβλημά τους. Η πίεση για εκαθάριση εξακολουθεί να υφίσταται στην Τουρκία μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και έχουμε περιστατικά, όχι περιστατικά, μια πάγια τακτική όπου όλους αυτούς οι οποίοι δηλώνουν μουσουλμάνοι τους συγκεντρώνουν, τους συλλαμβάνουν, τους ανακρίνουν ξανά και ξανά, πολλούς εκτελούν γιατί δεν τους πιστεύουν. Τους βάζουν συνεχώς να ορκιστούν πίστη στο Ισλάμ και συμβαίνει αυτό σε μεγάλη έκταση. Από την άλλη υπάρχουν και τα φαινόμενα που αναφέρατε. Περιπτώσεις παιδιών που έμειναν ορφανά και που κάποιοι τα περιέθαλψαν. Γυναικών οι οποίες με το ζόρι απίκλεισαν και πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Οικογένειες οι οποίες ήταν σε σημεία τόσο εκτοπισμένες στα βάθη της Ανατολής που δεν είχαν πληροφόρηση ή δυνατότητα να συμμετέχουν στην ανταλλαγή. Μέσα υπέστησαν όλοι αυτοί το σκληρό πλάνο της ομογενοποίησης. Ακόμη και οι Τούρκοι οι οποίοι περιέθαλψαν πρόσωπα με καλή διάθεση δεν μπορούσαν να φανερώσουν ότι αυτοί είναι χριστιανοί και Έλληνες. Και το έκαναν με καλή διάθεση, επαναλαμβάνω, για την προστασία της ζωής τους. Όλοι αυτοί οι που έμειναν μετά την ανταλλαγή, είτε ήθελαν είτε όχι, υπέστησαν την ομογενοποίηση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και να δούμε δύο ακόμη φωτογραφίες, παρακαλώ το σκηνοθέτη να τις προβάλλει. Είναι ο Μερτ Καγιά που αναφέραμε προηγουμένως, που έδωσε συνέντευξη και μίλησε σε διάφορες πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και την επόμενη είναι το βιβλίο της Περβίν Ερμπίλ, «Η Νιώβη θρηνούσε για τη Μικρά Ασία». Αναφέρεται στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν σύγχρονοι Τούρκοι για την Ορθοδοξία. Μάλιστα λέγονται και κάποια που εγώ τα θεωρώ υπερβολικά, ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες διακινήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα της Καινής Διαθήκης στην έκταση της σύγχρονης Τουρκίας. Όμως κάτι υπάρχει κάτω από όλες αυτές τις υπερβολές και καλό είναι να προσεγγίσουμε προς την πραγματικότητα. Θα ήθελα εδώ καταρχήν να κάνω μία διάκριση, όσο κι αν ως τώρα μιλήσαμε για την προσπάθεια ομογενοποίησης της Τουρκίας στη βάση του ένα έθνος, μία πίστη, μία γλώσσα, ότι υπάρχει πανσπερμία, αυτό δεν μπορούν να το κρύψουν οι Τούρκοι. Όμως, καλό είναι να μιλήσουμε αναλυτικά για 4 κατηγορίες, όπως εγώ χοντρικά τις προσδιόρισα. Η πρώτη είναι οι κρυπτοχριστιανοί, τους οποίους δεν κάνετε ευρία αναφορά στο έργο σας. Είναι αυτοί οι οποίοι ίσως τολμήσουν σύντομα να κάνουν ό,τι έκαναν κάποιοι άλλοι μετά το Χάτι Χουμαγιούν. Γενικώς, αν μη τι άλλο, η τουρκική κοινωνία δείχνει ότι είναι μια κοινωνία που διψάει για την αλήθεια. Τώρα, το φαινόμενο των κρυπτοχριστιανών, νομίζω ότι εμείς το βλέπουμε από μια λίγο παρεξηγημένη σκοπιά και με κάποιον ρομαντισμό. Αυτό που θα έλεγα ως βέβαιο είναι ότι μην περιμένουμε πως οι κρυπτοχριστιανοί μετά από τόσα χρόνια οι όποιοι έχουν διατηρήσει κάποια ουσιαστικά στοιχεία πίστης, έχει περισσότερο διατηρηθεί μια παλιά ανάμνηση χριστιανικής καταγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει
Κάποια στιγμή προς μια άλλη κατεύθυνση αναφέρατε την απόπειρα μετά το χάτυχο μαγιούν πολλών κρυπτοχριστιανών να δηλώσουν την παλιά τους πίστη, να δηλώσουν χριστιανοί ορθόδοξοι και όχι ισλαμιστές. Ναι, μπορεί να το δούμε αυτό στην Τουρκία. Όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κληθούν από κάποια συγκυρία να επιλέξουν ταυτότητα, μια από τις δύο ταυτότητες και από τις δύο υπηκότητες, αναρωτιέται κανείς ποια θα επιλέξουν, αυτή που τους συνδέει με τη βαθιά Ανατολή, γιατί έχουν και αυτοί αυτό το πρότυπο της βαθιάς αμόρφωτης Ανατολής, ή αυτή την ταυτότητα που τους συνδέει με τον δυτικό πολιτισμένο κατά τη δική τους αντίληψη κόσμου. Σίγουρα είναι ένα στοιχείο η κρυπτοχριστιανή που δεν μπορεί να δώσει στατιστικές, δυστυχώς και ευνόητους λόγους. Ωστόσο υπάρχει και κάποια στιγμή ίσως σωθεί η ευκαιρία να δείξει τη δυναμική του. Βέβαια στο βιβλίο απλά υπονόησα την ύπαρξη κρυπτοχριστιανών. Έχουμε μια τέτοια κρυπτοχριστιανική φιγούρα. Δεν μπορούσα να επεκταθώ περισσότερο γιατί από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα και από τον τονό είναι ήδη αρκετά οκώδες. Αναγκάστηκα λοιπόν κάποια ζητήματα πολύ ενδιαφέροντα να τα αφήσω απ' έξω γιατί κινδύνευε να γίνει κυκλοπαίδεια. Και επειδή ξεπεράσαμε το χρόνο ήδη, θα ήθελα να επισπεύσω για τα υπόλοιπα μια δεύτερη ομάδα που διέκριναν οι Αλεβίτες, που όπως είπατε κι εσείς, υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως να εκδηλθούν διαφορετικά, γιατί πολλοί λένε ότι είναι οι απόγονοι των πρώτων εξισλαμισμένων στην έκταση της Μικράς Ασίας. Ήδη διαφοροποιούνται στο εξωτερικό, εκτός Τουρκίας, παρά το διαρκές βλέμμα της ΜΙΤ. Μια τρίτη ομάδα που διέκρινα είναι οι εκοσμικευμένοι κεμαλικοί. Μπορεί να θυλώνουν θρησκευτικά αδιάφοροι έως και άθρησκοι, οι άθεοι. Όμως, πολλοί από αυτούς που δηλώνουν αδιάφοροι στη Δυτική Ευρώπη αρχίζουν μια αναζήτηση, καθώς βλέπουμε το τι συμβαίνει στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αποκλείεται κάποιοι από αυτούς να αναζητούν κάτι διαφορετικό από αυτό στο οποίο με το οποίο έχουν γαλουχηθεί. Όχι, καθόλου, μάλιστα βέβαια. Καθώς πολλοί από αυτούς μπορεί να δηλώνουν άθεοι ή άθρησκοι, γιατί είναι εντάξει, μια καινούρια μόδα, αλλά τους απαλλάσσει ταυτόχρονα και από την προσκόλληση στο Ισλάμ, το οποίο επί της ουσίας έχουν απορρίψει. Τώρα, ασφαλώς και δεν αποκλείεται από αυτούς τους ανθρώπους να προκύψουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάποια στιγμή θα αφιερώσουν τον εαυτό τους σε μια άλλη τύπου έρευνα. Φυσικά. Και να περάσω στην τέταρτη που είναι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι όμως, καθώς έχουμε άνοδο της εκπαίδευσης, η μετακίνηση εντός της Τουρκίας και μάλιστα προς την Κωνσταντινούπολη, η μετανάστευση στο εξωτερικό, αρχίζουν και προσλαμβάνουν παραστάσεις που τους ήταν μέχρι τότε άγνωστες, ιδιαίτερα λόγω και της στρέβλωσης της ιστορίας που διδάσκεται στα σχολεία. Αυτοί τώρα τελευταία έρχονται σε επαφή και με κάποιους χριστιανούς. Αναφέρομαι συγκεκριμένα για την επιρροή που ενδέχεται να ασκούν η πληθώρα των Ρώσων που εγκαταβιώνει στη σύγχρονη Τουρκία, ιδιαίτερα στα νότια-νότια ανατολικά. Όλα αυτά είναι δυνατόν να μην επηρεάσουν κάποιους από αυτούς? Φυσικά, βεβαίως. Και θα προβάλλω κάποιες φωτογραφίες για να μην μιλώ επί αορίστου και να τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Παρακαλώ το σκηνοθέτη. Εδώ βλέπουμε από ένα προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά. Εγώ είχα την ευλογία να το επισκεφθώ. Δεν είναι άγριος ο αστυνομικός. Προσπαθεί να πείσει τους δικούς μας που είναι επιθετικοί ότι οφείλουν να σεβαστούν κάποιους νόμους της τουρκικής πολιτείας. Εγώ είδα ότι η αστυνομική εκεί ήταν πάρα πολύ σωστή στην συμπεριφορά απέναντί μας. Κατά εντολή φαίνεται. Να δούμε την επόμενη. Το ίδιο και εδώ, από την Παναγία Σουμελά, να δούμε την επόμενη. Είναι το πλέον σημαντικό προσκύνημα Τούρκων. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στην Ίσο Πρίγκιπο. Να δούμε την επόμενη. Η εικόνα από το εξωτερικό της Μονής. Να δούμε την επόμενη. Η πληθώρα των προσκυνητών κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Γεωργίου. Και ακόμη πιο σημαντική η επόμενη.
το πλήθος. Αν και ο ημάμι στέκεται στα ριζά του λόφου και λέει, εσείς είστε μουσουλμάνοι, τι πάτε να κάνετε σε μια μονή των χριστιανών. Να δούμε την επόμενη. Ένας σχεδόν ερυπωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου στην Αλάνια, ο οποίος τώρα αποκαθίσταται, να δούμε την επόμενη, με φροντίδα του τοπικού δήμου. Και να πούμε ακόμη, το ξέρετε πολύ καλά κυρία Καραγεωργίου, ότι κτίστηκε ο πρώτος ορθόδοξος ναός μετά την καταστροφή του 22 του Αγίου Αλυπίου. Δεν βρήκα όμως δυστυχώς κάποια φωτογραφία στο διαδίκτυο. Έχουμε επόμενη να δούμε. Όχι, εδώ τελειώνουμε. Α, ναι, είναι και ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στο Οσμανελί. Τον βλέπουμε ότι είναι ερυπωμένος. Ανέλαβε ο τοπικός δήμος και αυτό να αποκαταστήσει πλήρως το ναό. Και θέτω το ερώτημα. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι οικονομικό το ενδιαφέρον, το κίνητο να έρθουν περισσότεροι χριστιανοί και να πάρουμε περισσότερα χρήματα από τον τουρισμό, ή είναι και κάτι άλλο βαθύτερο πολιτικό λόγω της παρουσίας αρκετών Ρώσων και βλέπουμε το παιχνίδι που παίζεται στο πολιτικό πεδίο μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Είναι ένα περίεργο μείγμα και όλα αυτά μαζί. Υπάρχουν οι Τουρκοί, μουσουλμάνοι, που σε μεγάλο βαθμό σέβονται πάρα πολύ τα της πίστης μας και μάλιστα τα θαυμάζουν, θα έλεγα, θαυμάζουν τον ζωντανό τρόπο που η πίστη μας λειτουργεί. Πράγματα που αυτοί δεν έχουν, τον αγιασμό, την άμεση επικοινωνία με τους Αγίους που είναι το αποκούμπι μας. Και γι' αυτό εκδηλώνουν πολύ μεγάλο σεβασμό για το λαδάκι, για το αγίασμα, για κάποιους Αγίους που τους έχουν ξεχωρίσει, όπως είναι η Παναγία που την ευλογούνται πάρα πολύ και τον Άγιο Γεώργιο που τον ευλογούνται πάρα πολύ. Κάτι που τους συγκινεί. Βεβαίως. Και κάτι που τους συγκινεί πάρα πολύ είναι οι Άγιοι που έζησαν και μαρτύρησαν στην περιοχή τους. Όσον αφορά τον λαό, από εκεί και πέρα σαφώς υπάρχει το οικονομικό κίνητρο της προσέλκυσης του τουρισμού και είναι και πολλά πέρα από αυτό. Ξέχασα να σας πω, δηλαδή, πέρα από αυτά που δείξατε για τις ερυπωμένες εκκλησίες. Υπάρχουν και κάποιες εκκλησίες στην Τουρκία, όπως στην Σπάρτη, για παράδειγμα, που διασώθηκαν χάρη στην επέμβαση των Τούρκων που έμειναν μετά την ανταλλαγή, όταν ήρθαν να τις γκρεμίσουν μπουλντόζες για να τις κάνουν κάτι άλλο. Είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι που αντέδρασαν και προσπάθησαν να συντηρήσουν τον ναό και βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση και ας μην λειτουργεί εις μνήμη των παλιών τους, θα λέγαμε, φίλων και γειτόνων. Έχουμε και τέτοια επεισόδια, ίσως σε μικρότερο βαθμό. Το ότι γίνονται τέτοιου είδους παραχωρήσεις γίνονται και για άλλους λόγους. Αναφέρατε το ρωσικό στοιχείο, το οποίο είναι πολυπληθές πλέον στην Τουρκία, όπως ήρθαν και εδώ πολλοί οικονομικοί μετανάστες, πήγαν και εκεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσων. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον αυτοί παίρνουν τουρκική υπηκότητα και είναι και ψηφοφόροι, και όχι μόνο αυτό, αλλά πίσω από αυτούς, πίσω από αυτό το νεοφανές πίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα λέγαμε, δεν κρύβεται η Ελλαδίτσα. Αλλά μια Ρωσία με την οποία οι τουρκικές κυβερνήσεις πλέον φλερτάρουν ανοιχτά. Είναι δηλαδή και οικονομικοί, δηλαδή και οικονομικοί και πολιτικοί οι λόγοι. Να γιατί γίνονται όλα αυτά, άλλοτε μία ευσέβεια που βρίσκει τρόπο να εκδηλωθεί, άλλοτε ένα κίνητρο ψηφοθυρίας ή οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής από πλευράς των αρχών. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχουμε όχι μία, αλλά τρεις πλέον εκκλησίες που έχουν χτιστεί μετά το 1922 εκβάρθρων. Όσο για τον Άγιο Αλύπιο που αναφέρατε, ήταν μια παλιά εκκλησία η οποία ανακαινίστηκε. Έχουμε άλλες τρεις, την Παναγία της Ιδιώτησα, νομίζω τον Άγιο Παύλο στη Σίδη, δεν θυμάμαι ποια άλλη, που έχουν εκκλησιαστεί εκ του μηδενός, εκεί που δεν υπήρχε ποτέ πριν εκκλησία, εκκλησάκι, παρεκκλήση κλπ. Και να προσθέσω και να κλείσω ότι οι αρχαιολόγοι δεν είναι δυνατόν να μην εντυπωσιάζονται από τα ευρήματα, αλλά και όσοι έχουν την ευκαιρία να μελετούν βιβλία ιστορίας που δεν έγραψαν Τούρκοι.
Και μάλιστα τώρα τελευταία, προηγουμένως είχε δείξει ο σκηνοθέτης και παρακαλώ, ένας Τούρκος ζωγράφος εστράφει προς την Ορθόδοξη εικονογραφία και έχει διασπείρει πληθώρα εικόνων στην έκθεση της Τουρκίας και μάλιστα λέει ο ίδιος σε συνέντευξη ότι συντηρεί τους ναούς που βρίσκονται μέσα στους βράχους της Καπαδοκίας, γιατί είναι Καπαδόκας ο εικονιζόμενος. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει στη σύγχρονη Τουρκία. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα απόσπασμα που παραθέτεται κειμένου ξένου διπλωμάτη που φαίνεται να είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ εμάς, αλλά με έναν τρόπο αρκετά διαφορετικό από ό,τι δηλώνεται εδώ. Διαβάζω συγκεκριμένα ότι λειτουργήσε στην Τουρκία ένα τιμωρητικό δικαστήριο από εκείνο που σπάνια έχει καταγράψει ιστορία για Αρμένιους και Έλληνες και θα είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς την Τουρκία που παλεύει για τη ζωή της το δικαίωμα της έντονης άμυνας κατά των εσωτερικών εχθρών της. Αλλά αμυνόμενη ξεπέρασε κάθε λογικό μέτρο κρατικής αυτοπροστασίας, προέβησε αναρρύθμιτες φρικτές βαρβαρότητες, κατέστρεψε πλήθος οικονομικών δυνάμεων χωρίς με αυτά να πετύχει ως τώρα παρά την προγραμματική βάση σχεδίου ελάττωση του χριστιανικού στοιχείου της περιοχής αυτής. Η ιστορική πείρα αποδεικνύει πρόσθετα πως ζητήματα που αφορούν στο σύνολο ενός λαού δεν μπορούν μακροπρόθεσμα να πνιγούν μέσα στη βία και ότι η λυτρωτική λύση, ακόμη και αν αργεί, ωστόσο σίγουρα θα έρθει. Και κλείνει με λατινική φράση «Εξοριάλε αλίγβις νόστρις εξόσιμπους ούλτορ», που σημαίνει στα ελληνικά «Ο εκδικητής θα γεννηθεί από την τέφρα του». Βέβαια, κυρία Καραγεωργίου, εμείς με την παρακμή που βιώνουμε, ούτε εκδικητές μπορούμε να γίνουμε, ούτε τη δύναμη έχουμε, αλλά ούτε και τη διάθεση να τιμωρήσουμε τον τουρκικό λαό, καθώς οι σχέσεις των λαών είναι πάρα πολύ καλές. Μήπως η εκδίκηση θα επέλθει με αυτή την επιστροφή στην Ορθόδοξη πίστη, την αναγέννηση των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως, σε μια έκταση στην οποία έχουμε πληθώρα μαρτύρων και Αγίων. Και μήπως με αυτό, με αυτή τη σκέψη επιλέξατε και τον τίτλο του βιβλίου που παρακαλώ να το ξαναδούμε στην οθόνη και όπως είπατε στα ελληνικά σημαίνει επιστροφή. Εξηγήστε μας λίγο τη λέξη πώς την υπονοείτε εσείς για να κλείσουμε. Καταρχήν, είσαστε πάρα πολύ εύστοχος, όπως πάντα. Το έγγραφο που διαβάσατε είναι ένα πραγματικό διπλωματικό έγγραφο. Είναι απόσπασμα από μια πραγματική αναφορά του Φόξη και μένει έκπληκτος κανείς από τη διεισδυτική του ματιά. Είναι έγγραφο του 1915, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 17-18, αν δεν κάνω λάθος. Όσο για τον τρόπο που αυτή η εκδίκηση εντός εισαγωγικών θα λάβει χώρα, ναι, σωστά το προβλέψατε. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα εξελιχθεί έτσι όπως ακριβώς εμείς το σχεδιάζουμε, το νομίζουμε. Νομίζουμε ότι θα πάμε εκεί και θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω αν θα συμβούν έτσι τα πράγματα. Το τόνο σίγουρα δεν μιλάει για μια τέτοια επιστροφή, για μια δική μας φυσική και γεωγραφική επιστροφή. Το συγκλονιστικότερο για μένα θα είναι αυτές οι σβησμένες λιχνίες των εκκλησιών της Αποκάλυψης να ανάψουν όχι από εμάς, από εμείς να τις ανάψουμε, αλλά να ανάψουν από αυτούς τους ίδιους που τις έσβησαν 100 χρόνια πριν. Και σε αυτό ακριβώς παραπέμπει το νους που και εγώ σας το μετέφρασα την προηγούμενη φορά ως επιστροφή, αλλά στην πράξη, σύμφωνα με την τουρκική γραμματική, η ακριβής μετάφρασή του είναι το επιστρέφει και ως έννοια περικλεί και όλη τη δυναμική της διαδικασίας και τη δυσκολία της υλοποίησης μιας τέτοιας επιστροφής. Όμως πιστεύω ότι αυτό συντελείται στην Τουρκία σήμερα.
με όλους αυτούς που παίρνουν αυτό το ρίσκο να επιστρέψουν στην αρχαίγονη αλήθεια του Χριστός, στο Θεό που ανήκουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα και αγαπητοί τηλεθεατές, σας κάνω γνωστό ότι το βιβλίο διακινείται από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι όχι μόνο θα βλείτε πληθώρα ιστορικών μαρτυριών που θεμελιώνουν τη γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, αλλά θα δείτε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλοκή μεταξύ των ηρών που καλύπτουν μια περίοδο από την αρχή του 20ου αιώνα, την έναρξη της γενοκτονίας, μέχρι την Τουρκία του σήμερα, την οποία αναλύσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε.